Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Είναι χαρτογράφος περιβαλλοντολόγος με εξειδίκευση στα γεωχωρικά δεδομένα, που θα μας μιλήσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με τις θέσεις των στρατιωτικών νοσοκομείων των Γερμανών στην Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Σπυριδάκη, καλό σας απόγευμα. Επίσης, καλησπέρα σας στο τελευταίο σας. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Τα νοσοκομεία λοιπόν που λειτουργήσαν για την εξυπηρέτηση των Γερμανών τραυματιών στο νησί. Έτσι. Ναι. Σε ποιες περιοχές υπήρχαν αυτά? Σε όλη την Κρήτη. Μάλιστα. Θα αναφέρω, κάνω μια λίγο έτσι περιληπτικά μερικά πράγματα. Ναι. Πριν την κατοχή είχαμε κατασκόπους στην Κρήτη και περισσότερους Γερμανούς και Βρετανούς. Μόλις καταλάβανε οι Γερμανοί την Κρήτη, κάμανε μια χαρτογράφηση, έτσι έχω βρει και τις φωτογραφίες που γεννήκανε, και μόλις καταλάβανε την Κρήτη, μετά από το μάχη της Κρήτης, τοποθετήσανε στρατιωτικές μονάδες, στρατιωτικές βάσεις. Δεν έκαναν απλό σειρωματικά έργα όπως ήταν στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εδώ έκαναν πλήρεις εγκαταστάσεις στρατιωτικών βάσεων. Τέτοιες στρατιωτικές βάσεις έχουμε του ναυτικού. Έχουμε στη Σούδα, στα Χανιά, στο Καστέλι, στο Ρέθμο, στα Κροτήρη, στο Ηράκλειο, στο Πλατανιά, στο Κόκκινο Χωριό, στη Δράμια. Έχουμε μετά, αφού είναι αυτές οι εγκαταστάσεις, και έχουμε μετά και στο Νότια Κρήτη πυροβολαρχίες, όπως ήταν του Τυμπακίου, του Κόκκινου Πύργου, του Κλίματος, των Πισιδίων, της Αγία Γαλήνης, στο Ρέθμο και στο Καστέλι. Φυσικά για τόσο πολύ μεγάλο πληθυσμό που φέρανε στρατιωτικές μονάδες ήρθαν να δημιουργήσουν και νοσοκομεία. Είχαμε καταλάβει τα χωριά, να δούμε τώρα τη δομή, τη στρατιωτική, αν το πω, νοσοκομειακή δομή. Τα χωριά όσα ήδη τα είχαν καταλάβει, τα μετατρέψανε πολλά χωριά σε στρατόπεδα ή σε μεγάλα ισχυρά φυλάκια. Στα κτίρια, τα παλιά σχολεία, αν το πούμε έτσι, ή ένα όμορφο σπίτι, το μετατρέψανε σε νοσοκομείο. Ένα μικρό νοσοκομείο, αν το πούμε, πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έξω όμως από τις στρατιωτικές αυτές βάσεις είχαν κάνει και άλλα στρατόπεδα, όπως άλλα νοσοκομεία. Όπως ήταν το νοσοκομείο Ταμπελούζου, και είχαν και δημιουργήσει και ένα μεγαλύτερο, νομίζω το μεγαλύτερο στην Κρήτη, που ήταν στην Αγία Βαρβάρα. Στην Αγία Βαρβάρα είχαν δημιουργήσει ένα μικρό αεροδρόμιο. Βρήκα μια φωτογραφία από αρχείο που δείχνει ένα τεράστιο σταυρό, μάλλον πιθανό να ήταν στο αεροδρομίο. Το αεροδρόμιο αυτό εξυπηρετούσε και τις ανάγκες, τις νοσοκομειακές ανάγκες και τις Μέσης Ανατολής. Υπήρχαν χειρουργία, γεννήτριες ρεύματος, υπήρχε ένας μεγάλος αητός που είχαν καταχυμάσει στην πύλη, αλλά μετά από ότι φύγανε οι Γερμανοί και τον καταστρέψανε οι ντόπιοι, και φυσικά φεύγοντας το κάμανε και πιάτσικο. Πήρανε εκτός τα σπίτια, δηλαδή των αγιαβαρατών που τα είχαν επιτάξει, είχαν και δημιουργήσεις στρατιωτικών νοσοκομείων σε στυλ τούνελ. Σαν καταφύγιο δηλαδή, ήταν υπαίθρια. Υπαίθρια, δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει, σε στυλ τούνελ μικρά, υπαίθρια, αλλά είχαν δημιουργήσει και, πώς το λένε, και μονάδες υποστήριξης, δηλαδή μαγειρία, που υποστηρίζαν και στις άλλες στρατιωτικές μονάδες και τα νοσοκομεία, που τα μαγειρία αυτά ήταν μεγάλες κινητές μονάδες απάνω σε μεγάλα, αν το πούμε έτσι, στρατιωτικά οχήματα, και τότε είχε μεγάλη καταστροφή δασικού πλούτου στον Ορεινό Όγκο προς τη μεριά της Αγία Βαρβάρα, Σπρινιά, Αγίου Θωμά. Στο τέλος όμως του πολέμου, επειδή περιμένανε την υποτιθέμενη απόβαση των συμμάχων, εκεί κερδίσαν και οι Εγγλέζοι τον πόλεμο, ότι θα γίνει απόβαση από την Νότια Κρήτη, την αρχή οι Γερμανοί δεν το πιστέψανε, αρχίσανε πλέον και οργανωθήκανε, έφεραν μονάδες και έφεραν περισσότερο πληθυσμό. Και μάλιστα κατά τις πληροφορίες μου, δημιουργήσανε και στο Δυμπάκι ένα υπόγειο νοσοκομείο,
και βόρεια Δυμπακίου και νότια. Και μάλιστα σε αυτό το νοσοκομείο δουλεύανε από δύο δυμπακιανές νοσοκόμες. Δεν έχω ταυτίσει ακόμη τα ονόματά τους, ούτε θυμάμαι την τόπιση. Απλώς θυμούνται ότι υπήρχαν δύο νοσοκόμες από το Δυμπάκι. Και μάλιστα το Δυμπάκι, την καταστροφή του που το διώξανε, δώσανε εντολή ότι λόγω ασθένειας, μεταδοτικών ασθένειων, πρέπει κάποιοι του Δυμπακίου, όπως καταλάβανε τον νησί, πρέπει να απομακρυνθούν, να πάνε σε άλλα χωριά. Και μάλιστα ήταν Φλεβάρης, η εκένωση του Δυμπακίου και φυσικά οι πέτρες του, μεταφέραν τις πέτρες από τα σπίτια και το φτιάξαν στο αεροδρόμιο του Δυμπακίου. Mm-hmm. Μάλιστα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα, αν το πούμε, ιστορία που θα την ακούσετε τώρα πρώτη φορά, ενός Νεοζηλανδού εχμαλώτου πολέμου στο Δυμπάκι. Ο Άντριου, ένας Νεοζηλανδός μελετητής περίοδου εκείνη για τους εχμάλωτους πολέμους στο Δυμπάκι, ο παππούς της γυναίκας του τον εχμαλωτήσανε μόλις καταλάβανε οι Γερμανοί την Κρήτη. Υπήρχαν 3-4 στρατόπεδα στην Κρήτη. Ήταν στα Χανιά, ήταν στο Ρέθυμνο και ήταν και στο Δυμπάκι στην περιοχή Γωνιά. Και μάλιστα αυτή η ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο παππούς της γυναίκας του ήταν εράτης. Είχε ράψει αυτό στα εσώρουχά του πριν πάει στον πόλεμο. Μάλιστα απάνω στα εσώρουχα, όταν τις μεταφέρανε σε εχμαλώτους αυτό σε άλλα μέρη της Ελλάδος, της Ευρώπης και της Ελλάδος, κατάφερε και έγραψε απάνω στο εσώρουχο του όλα τα ονόματα των συνεχμαλώτων του. 128 ονόματα. 128. 128 ονόματα. Ναι, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Ναι. Με από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Βρετανούς. Ο Άντριου, από τις πληροφορίες που έχω, έχει καταφέρει και έχει έρθει σε επαφή με τους περισσότερους. Και μάλιστα λέγονται μεταξύ τους ότι χρωστάνε ευγνωμοσύνη στους Δυμπακιανούς, γιατί τα βράδια εκλέβανε από τις αποθήκες που είχαν δημιουργήσει προς την περιοχή του αεροδρομίου οι Δυμπακιανοί προϊόντα και φαγητό και τα δίνανε στους εχμαλώτους. Μάλιστα όταν μεταφερθήκαν όλοι οι εχμάλωτοι από την Κρήτη προς άλλα μέρη της Ευρώπης, κανένας εχμάλωτος από την περιοχή του Δυμπακίου δεν επέθανε. Γιατί είχαν ζωηροί, να το πούμε, είχαν τρώγανε το φαγητό τους. Ναι. Και δεν είχαν εξασθενήσει. Από τα άλλα μέρη της Κρήτης περισσότεροι είχαν εξασθενήσει. Ναι. Και μάλιστα ο κύριος Άντριος, είμαστε σε επαφή και θα ήθελα πραγματικά να έρθει στην Κρήτη και η περιοχή, ειδικά στο Δυμπάκι, να μας πει ο ίδιος προσωπικά την ιστορία του, γιατί θέλει να γνωρίσει τους Δυμπακιανούς και να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ επειδή εσώθηκε οι παππούδες του από αυτή την ιστορία της κατοχής. Για τους παππούδες, ναι. Ξέρετε, πολλές φορές έτσι ψάχνοντας την ιστορία, κύριε Σπυριδάκη, την ψάχνετε και εσείς, και γενικότερα οι ερευνητές, οι ιστορικοί, πέφτουν ίσως ακόμα και μετά από τόσα, από αρκετά χρόνια, αρκετές δεκαετίες βέβαια που έχουν περάσει πια, πέφτουν σε μικρές ιστορίες που δεν τις έχει καταγράψει η μεγάλη ιστορία, αλλά έχουν και αυτές πραγματικά ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Το ανθρώπινο στοιχείο ναι, του πολέμου. Ακριβώς. Επικρίνουν το ανθρώπινο στοιχείο, μάλιστα με τα νοσοκομεία που βρήκα, όπως είναι το νοσοκομείο του Ασφεντιλιά, σώζεται ακόμα, ήταν το στρατόπεδο του Ασφεντιλιά, ήταν 2 χιλιόμετρα μήκος, σώζεται μόνο τα 800 μέτρα και σώζονται ξενώνες, στρατώνες, αν το πούμε έτσι, τα 6 μεγάλα πυροβολία του Χίτλερ, υπόγεια καταφύγια, 3 δεξαμενέ νερού, το νοσοκομείο και μαγειρία και το διοικητήριο. Αυτά δυστυχώς, όμως είναι ρήπια, έτσι, δεν... Είναι ρήπια όπως έχουν... είναι όλα τα ρήπια όταν εγκαταλείπονται. Μάλιστα. Αλλά είναι το μόνο σωζόμενο σε όλη τη Μεσόγειο. Δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού κλεί τα μάτια και δεν θέλει να τα αναγνωρίσει ως ιστορικό τόπο και τόπο μαρτυρίου. Είναι το μοναδικό που σώζεται σε όλη τη Μεσόγειο. Δεν υπάρχουν αυτά τα αποδεικτικά ότι αυτό είναι ένας τόπος ιστορικός. Στην Ελλάδα, αν το πούμε, ζούμε και δεν επικρατούν οι λογικοί, επικρατούν άλλα μέσα.
Μάλιστα. Αν το πούμε έτσι. Ναι, ναι, ναι. Μήπως και εκεί ατοπικά ο Δήμος, σε ποιο Δήμο είναι, είπατε, είναι στο... Δήμος Φεστού. Δήμος Φεστού. Μήπως γινόταν μια συντονισμένη προσπάθεια να έρθει και η κυρία Μενδώνη. Για 15 χρόνια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν έχει καπροχωρήσει τίποτα. Μάλιστα. Σε λίγα χρόνια... Νοσοκομείο να τελειώσει, έχει βρεθεί και στην αυτική βάση, ένα μικρό νοσοκομείο, στην αυτική βάση της Ιεράπετρας, στην περιοχή της Καϊθέας, βόρεια του δηλαδή της Ιεράπετρας, σε ένα λόφο πάνω. Μάλιστα. Άρα... Και τέλος όμως του πολέμου έκαναν και υπόγεια νοσοκομεία, δηλαδή είχαν μετατρέψει τα καταφύγια, πολλά καταφύγια τα είχαν μετατρέψει και νοσοκομεία. Πολλά καταφύγια έγιναν νοσοκομεία. Μάλιστα. Νοσοκομεία, ναι. Ναι. Όπου... Ναι, ναι. Όπου βλέπουμε δηλαδή υπόγειο καταφύγιο που έχει μεγάλη είσοδο από ό,τι είχαν αντιλήφθηκα, που δεν περνάνε ένα-δύο άτομα αλλά περνάει ολόκληρο χωρίο, αυτό είναι μεγάλη πιθανότητα, όπως βρήκα και στο Κοκκινοχωριό και στο περιοχή του Τυμπακίου και στην Ιεράπετρα, είναι μεγάλη πιθανότητα να είχαν μετατρεφεί σε υπόγειο νοσοκομεία. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, κύριε Σπυριδάκη, ότι και μέχρι ένα βαθμό και αυτό αυτονόητο ήταν, ότι οι Γερμανοί με το που κατέλαβαν το νησί δημιούργησαν και στο κομμάτι αυτό τις υποδομές, έτσι, για τους Γερμανούς στρατιώτες. Για τους Γερμανούς, ναι. Ναι. Και πολλές φορές θεραπεύανε οι Γερμανοί γιατροί και ντόπιους όταν ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Αυτό θα σας ρωτούσα, γιατί και αυτό έχει... Ναι, βρήκα ιστορία στα Πιτσίδια και προς την Μεριά της πάνω με Θεράς. Δίναν δηλαδή κάποια θεραπευτική βοήθεια. Ναι. Σε πληθυσμούς βέβαια που τότε εκεί οι άνθρωποι έτσι στις αγροτικές περιοχές, στις μικρές κοινωνίες ήταν περισσότερο πρακτική η ιατρική. Αλλά έβλεκα όμως ιστορίες που βοηθούσαν οι Γερμανοί γιατροί στους ντόπιους. Μάλιστα. Όχι πολλές αλλά λίγες. Ναι. Ο πόλεμος όμως, η αγριότητά του, κύριε Σπυριδάκη, δυστυχώς δεν αφήνει περιθώρια. Το βλέπουμε και σήμερα στους πολέμους, ναι, που βρίσκονται δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, τα δεινά που μόνο προκαλούν. Ναι. Δυστυχώς τα βλέπουμε στη Χαμάς τώρα τι γίνεται με το Ισραήλ. Ναι. Και στην Ουκρανία βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Το παρελθόν δεν διδάσκει δυστυχώς, και όλα αυτά τα κακά που έρχονται, ενός κακού λέει μύρια έρχονται. Κάποτε είπε ο Θοδωράκης, και μου έκανε και φοβερή εντύπωση πριν 15 χρόνια που τον έκανε ο Μίκης Θοδωράκης, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, η ανθρωπιά του είναι μόνο σαν μια φλούδα πορτοκάλι. Όταν γίνει ζώο δεν σκέφτεται τίποτα, γίνεται θερίο και πέμπτε στον πόλεμο. Λέτε. Αυτό έχει αποδειχτεί δυστυχώς περίτρανα και στο παρελθόν και στο παρόν, όπως είπαμε. Μάλιστα. Είναι όμως σημαντικό ότι υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, όπως αυτή που μας αναφέρατε. Εσείς έχετε μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα και θέλαμε έτσι να το συζητήσουμε, η συζήτηση που κάναμε, για να γνωρίσουμε και κάποιες θέσεις εμείς που δεν έχουμε ασχοληθεί. Ναι, έχει ενδιαφέρον, ναι, γιατί προσπαθούσαν οι κατακτητές να δείξουν και ένα άλλο πρόσωπο μέσα από την τέχνη. Προχθές διάβασα στην Εύβοια ένα άρθρο, είδες, για την Εύβοια, ναι, για μια ζωγραφιά ενός Γερμανού, και τον είπαν ειρηνιστή. Δεν ήταν ειρηνιστής. Ήταν μια είδος προπαγάνδας να δείξουν ότι είναι μια ανώτερη φυλή, έχουν πολιτιστικό υπόβαθρο, κοινωνικό υπόβαθρο, και δείχνανε διάφορα. Θα κοιτάξω το Σεπτέμβριο με Οκτώβρη, επειδή έχω βρει αρκετές στην Κρήτη, και ήταν η προπαγάνδα του Τρίτου Ράιχ. Να το εκδώσω. Έχω δει πάνω από 150 με 200 φωτογραφίες. Που έχει ενδιαφέρον να δούμε και την προσέγγιση αυτή, πώς προσπαθήσανε μέσω μιας προπαγάνδας να δείξουν την ανωτερότητα της φυλής. Μάλιστα. Μάλιστα. Από τις πολλές προπαγάνδες. Από τις πολλές προπαγάνδες. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και καλή συνέχεια, να ευχηθούμε στην έρευνά σας. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.